Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων. Για την σημερινή εικόνα αλλά και για τις προσδοκίες για την διεύρυνση του μερίδιου των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, θα μας μιλήσει ο Δόκτωρ Χρήστος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ. Κύριε Αποστολόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την πρόσκληση και με ένα μεγάλο μπράβο στο New Times, διότι έχουν αναδείξει την εξωστρέφεια σαν πραγματικά τον σημαντικότερο τομέα επικέντρωσης της προσοχής όλων. Στην Ελλάδα και γενικότερα στον αγροτικό χώρο της παραγωγής και ιδιαίτερα στα γαλακτοκομικά προϊόντα, δυστυχώς κυριαρχούσε και δεν έχει πάψει ακόμα να υπάρχει μια δημαγωγική άποψη περί αυτάρκειας. Σόν και καλά πρέπει να είμαστε αυτάρκειες σε όλα τα προϊόντα που καταναλώνουμε. Είναι λάθος αυτός ο τρόπος. Πρέπει να παράγουμε προϊόντα που έχουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και μάλιστα να τα εξάγουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Τα υπόλοιπα θα τα εισάγουμε από άλλους που παράγουν φθηνότερα και καλύτερα. Μόνο έτσι μπορεί να αποκτήσει η γη τα προϊόντα της αξία και να ευημερούν και οι παραγωγοί και οι μεταποιητές τους. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πραγματικά είχαν δύσκολη εποχή την χρονιά που μας πέρασε, αλλά παρόλα αυτά να φανταστείτε ότι παρουσίασαν πολύ σημαντική αύξηση στις εξαγωγές τους και κυρίως τα δύο μεγάλα γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι η φέτα και το γιαούρτι. Η μεν φέτα είχε μια αύξηση 8%, το δε γιαούρτι 15%, σημαντικές αλλαγές μέσα σε ένα χρόνο, σε μια δύσκολη χρονιά, όμως δεν πρέπει να μένουμε στο επίπεδο της εξαγωγής αυτής καθεαυτής. Πρέπει να βλέπουμε και την προστιθέμενη αξία που σας είπα. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στο επίπεδο της φέτας, όπου δεν έχουμε πιάσει τα επίπεδα της προστιθέμενης αξίας που αρμόζει στο προϊόν αυτό, στο μοναδικό αυτό προϊόν. Και στο γιαούρτι ο χώρος που έχουμε να διανύσουμε, ο δρόμος είναι πολύ μεγαλύτερος. Πρέπει λοιπόν οι εξαγωγές μας να μην είναι διέξοδος, αλλά πρέπει να είναι επιλογή. Πρέπει να είναι επιλογή, αποτέλεσμα μιας στοχευμένης στρατηγικής. Οι αλλαγές που επέρχονται τώρα με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου η ψηφιοποίηση στο εμπόριο και φυσικά στις εξαγωγές είναι τεράστιες, θα εντείνουν πραγματικά τον ανταγωνισμό, αλλά θα δημιουργήσουν ταυτόχρονα και ευκαιρίες. Σε αυτήν την εποχή εμείς δηλώνουμε σαν κλάδος ότι είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα. Έχουμε έρθει στην λεγόμενη δημοκρατία των τροφίμων, όπου το τρόφιμο δεν είναι απλώς ένα αγαθό, αλλά είναι ένα δικαίωμα. Είναι δικαίωμα του καταναλωτή να καταναλώνει ένα ασφαλές τρόφιμο, να καταναλώνει ένα τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας, να καταναλώνει ένα τρόφιμο που έχει σεβαστεί το περιβάλλον να παραχθεί και τους ανθρώπους που το παρήγαγαν. Αυτά είναι τα επόμενα κομμάτια που ήδη σας είπα έχουν έρθει και τα οποία πρέπει να δώσουμε όλη προσοχή. Έχουν απίστευτες δυνατότητες τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα. Σε αυτές πραγματικά στηριζόμαστε πολύ. Χρειάζεται και η συμβολή της πολιτείας σε διπλωματικό επίπεδο για την κατοχύρωση της ταυτότητας των προϊόντων μας αυτών, η οποία δεν ήταν η ιδανική μέχρι τώρα, αλλά δηλώνουμε πραγματικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε.